Λοιπόν, μία σύνδεση με την Ηλιάνα Πετρή. Είναι μαζί της ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Ηλιάνα, σε ακούμε. Καλό μας μέρος στους λοιπόν, δύο. Παραμένουμε στην ευρύτερη περιοχή και έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ευθύμη Λέκα, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Να πούμε δύο πράγματα μαζί του ως καθήλυνα αρμόδιος που είστε, κύριε Λέκα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα, και ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Είστε στο πεδίο, έχετε κάνει όση επίβλεψη μπορούσατε. Δώστε μας μια πρώτη εκτίμησή σας. Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, δεδομένου ότι έχουμε αλλαγή της διεύθυνσης του αέρα και πάλι. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες παρακολουθούσαμε το παιχνίδι που γινόταν με τη φωτιά και τον αέρα και τη μορφολογία του εδάφους αλλά και το δάσος. Έχουμε μια τεράστια περιοχή η οποία έχει καταστραφεί σε ένα κομβικό σημείο της Αττικής. Και ενώ το πρωί φαινόταν ότι κάπως τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, στη συνέχεια έχουμε βόρειους ανέμους με 5 μποφόρ, που αυτό αυτόματα ουσιαστικά δεν βοηθάει την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς τα βόρεια, όπου ήταν και τα καμένα ουσιαστικά, αλλά τη βοηθάει στο να πάει προς τα νότια, εκεί όπου έχουμε ένα τεράστιο δάσος, παρθένο δάσος, και το οποίο ουσιαστικά γεωγραφικά βρίσκεται βόρεια των Μεγάρων. Έχουμε λοιπόν είμαστε σε μια κομβική στιγμή, όπου πραγματικά ανάλογα με την πορεία του ανέμου και βέβαια με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των επιχειρούντων, μένει να δούμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Έχετε εικόνα, κύριε Λέκα, ποιο είναι το εύρος του μετόπου που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες? Εχθές ακούγαμε κάτι για 17 χιλιόμετρα. Είναι μικρότερο, είναι διάσπαρτο, έχει σπάσει σε 2-3 κομμάτια, πώς είναι? Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε γιατί είναι σε πολυάριθμα κομμάτια. Ουσιαστικά μπορεί να είναι και πάνω από 20 τμήματα στα οποία προελάβνει η πυρκαγιά. Είναι μια πολύ σύνθετη περίπτωση και ουσιαστικά η πορεία των επιμέρους μετόπων ελέγχεται κυρίως από τον αέρα, από την καύσιμη ύλη, από τη μορφολογία κυρίως που υπάρχει ανά περιοχή. Και βέβαια όλο αυτό περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί. Θεωρώ ότι τις 2-3 επόμενες μέρες η περιοχή θα είναι σε αυτό που λέμε έκτακτη ανάγκη. Είναι σε έκτακτη ανάγκη. Βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις προκειμένου να μπορέσουμε να εκμηδενήσουμε τελείως όλο αυτό το εν εξελίξη φαινόμενο. Το οποίο θεωρείται εν εξελίξη για πόσο μπορεί να είναι, αν υποθέσουμε ότι μπορεί κανένας να κάνει οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη? Έχουν πει, ας πούμε, ειδικοί ότι είναι σε φάση συρρήκνωσης, είναι σε φάση να το ελέγξουν μέσα στην ημέρα ή κάτι τέτοιο. Εχθές, ας πούμε, ακούγαμε ότι αυτό θα προσπαθούσαν. Είναι σε φάση εξέλιξης. Δεν είναι ούτε σε ρήκνωσης, ούτε ελέγχου. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά. Εδώ όλα τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχουμε οι ερευνητικοί φορείς αποτυγχάνουν. Δεδομένου ότι υπάρχει το συνεχές ένα-ένα ο παιχνίδι μεταξύ της θερμοκρασίας, του αέρα, της μορφολογίας, της καύσιμης ύλης, των δραστηριοτήτων και των προσπαθειών που έχουμε για να κατασβέσουμε τη φωτιά, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο. Κύριε Λέκα, μια τελευταία ερώτηση. Από την εικόνα που έχετε εκεί, το σημείο που εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι προσβάσιμο και για τις επιγείες δυνάμεις ή μόνο για τα εναέρια μέσα? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να εισχωρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος. Είναι ένα παρθένο δάσος που δεν έχει αφαιθεί στην τύχη του τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος μέσα να διεισδύσει. Συνεπώς όλες οι προσπάθειες γίνονται από τα εναέρια μέσα και βέβαια τα επίγεια βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια οι συντεταγμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και των εθελοντών. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λέκα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Ευχαριστούμε και σένα, Ηλιάνα.